Με μαύρο μουστάκι και πολύ περισσότερα μαλλιά, ο Ρεμπέτης τότε μιλούσε μόνο για τη μουσική του. Ο τρόπος και το ύφος της ομιλίας του διαφέρουν πολύ. Τα όργανα που χρησιμοποιούμε είναι το μπουζούκι, η γιθάρα, ο μπαγλαμάς, το γόνατο. Είναι όλα στην οικογένεια των μπουζουκιών δηλαδή. Νομίζω αυτά που χρησιμοποιούμε είναι αυτά που χρειάζονται περισσότερο, διότι είναι και τα πιο διαδεδομένα αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος έλεγε τότε στην παρέα του ότι σήμερα ο Αγάθωνας θα πάει στη Eurovision, σίγουρα όλοι θα νόμιζαν πως πρόκειται για αστείο. Πώς τότε πες μου βλάμισα βραμάνα μάν, δεν είναι αμαρτία. Σήμερα η εικόνα του έχει αλλάξει. Ο Αγάθωνας έχει προσαρμοστεί στην εποχή και το αποδεικνύει με τη συνεργασία του με τα νέα παιδιά. Όταν θα πω πόσο μεγάλη διαφορά έχει η ερμηνεία του τότε και η φετινή του συμμετοχή στον διαγωνισμό και τα συμπεράσματα δικά σας. Γι' αυτό το ρίχνω στο κρασί αμάν αμάν να φύγει το μεράκι. Βαγγελί του τσομανάει και η γοργόνα να ρωτάει μα βάλε κοστάκι πει καλή κυρά. ¡Epa! ¡Boró!